Μπροστά στη διαφαινόμενη οικονομική κρίση που όλοι εκτιμούν, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα αυξάνονται. Αφού όχι μόνο η ακρίβεια αυξάνεται, αλλά και το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις επιπλέον δόσεις από την αύξηση των επιτοκίων. Παίρνετε λοιπόν επιπλέον μέτρα κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Μέτρα για να θωρακίσετε ακόμα πιο πολύ τα συμφέροντα των ομίλων, τράπεζες, funds, χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά, με κρατικές εγγυήσεις, φοροαπαλλαγές και άλλα, σε βάρος των χρεωμένων νοικοκυριών και του λαού συνολικότερα. Τη νέα οικονομική κρίση επιλέγεται να πληρώσει πάλι ο λαός, όπως και στην περίοδο των μνημονίων που θα υπομειστεί το κόστος διάσωσης των ομίλων. Αυτή είναι η ταξική πολιτική σας με τέτοια νομοθετήματα. Αντί να πληρώσουν οι μεγαλομέτοχοι, την πληρώνει ο λαός και οι ευάλωτοι. Γι' αυτό εξάλλου, το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που ειδικά μετά την αναθεώρησή του, δεσμευτήκατε με ανταλλάγματα 76 ακόμα αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις προαπαιτούμενα. Ανάμεσά του το φορολογικό νομοσχέδιο της άγριας φορολογιστίας, το κτηματολόγιο και οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την επιτάχυνση των πληστηριασμών και το βίο καθάρισμα των κόκκινων δανείων. Βέβαια, και το ΔΝΤΟΥ στην έκθεσή του για την οικονομία της Ελλάδας ζητάει για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και συνολικά για τις τράπεζες να περιοριστούν τα τρωτά σημεία στο τραπεζικό σύστημα έναντι της πιθανής έκρηξης της στεγαστικής πίστης με προγκρόμ πληστηριασμών και εκβιασμών σε λαϊκά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Όπως λέει το ΔΝΤΟΥ, χρειάζεται ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος και των εξοδικαστικών διαδικασιών. Περαιτέρω πρόοδος για την επιτάχυνση της επίλυσης χρεών μέσω αναδιορθώσεων στο πλαίσιο της εξοδικαστικής πλατφόρμας και μέσω των επίσημων διαδικασιών βάσει του νέου κώδικα αφαιρεγγιότητας που συμβάλλει στη βελτίωση του δυναμισμού των επιχειρήσεων και όπως θεωρεί στην έκθεσή του, δεν πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις του δημόσιου τομέα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για τις επενδυτικές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα αυτά υλοποιείται. Την ίδια στιγμή σπάνε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ της κερδοφορίας των 4 συστημικών τραπεζών. Είχαν καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2,9 δισεκατομμύρια. Κινητήρια δύναμη. Η εκτείναξη των επιτοκίων με το λαό να πληρώνει 3 και 4 παραπάνω δόσεις το χρόνο σε στεγαστικά και άλλα δάνεια και τις τράπεζες να μαζεύουν μόνο από τους τόκους 6 δισεκατομμύρια στο 9μηνο. Γι' αυτό οι πληστηριασμοί πάνε σύννεφο και κατά χιλιάδες άνθρωποι πετιούνται έξω από τα σπίτια τους ακόμα και για οφειλές των 800 ευρώ. Ενώ το νέο κύμα πληστηριασμών, τουλάχιστον 11.000, υπολογίζεται ότι θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2023. Το νομικό πλαίσιο εξασφαλισμένο. Το έχουν διαμορφώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνέχισε με την αλλαγή στον πτωχευτικό κώδικα υπέρ των τραπεζών και των κορακιών των φαντς, που αρπάζουν κοψοχρονιά τα λαϊκά σπίτια εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Αυτό το νομικό πλαίσιο χειροτερεύει ακόμα περισσότερο με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει μία ευρωοδηγία και ένα τροποποιημένο ευρωκανονισμό που τα ψηφίσατε στην Ευρωβουλή όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, και με παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα χύνεται βέβαια μαύρο δάκρυ και επίσης επανεισάγεται το πρόγραμμα Ηρακλής. Πιο ειδικά, ο βασικός πυρήνας της οδηγίας 2167 του 2021 είναι να νομιμοποιήσει και να θεσμοθετήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τους κανόνες για την αγορά και τους αγοραστές των κόκκινων δανείων από τράπεζες των κρατών μελών και μάλιστα με διασυνοριακό χαρακτήρα, δηλαδή
ανεξάρτητα από την έδρα των κορακιών αγοραστών και των τραπεζικών ομίλων. Στόχος είναι να νομιμοποιήσει και να διευκολύνει την αγοροπολισία των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς με περαιτέρω αγοροπολισίες μεταξύ τέτοιων αγοραστών πιστώσεων με ενίο τρόπο. Θεσμοθετείται την πώληση των κόκκινων δανείων σε φάτσεις και εταιρείες διαχείρισης που έχουν έδρα σε διαφορετικά κράτη-μέλη, ενώ θέτουν κάποιους περιορισμούς σε εταιρείες προερχόμενες από τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, οι αγοραστές πιστώσεων δραστηριοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά να είναι περιορισμένος, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αγοραστών πιστώσεων παραμένει χαμηλός. Το αποτέλεσμα, όπως εκτιμούν, είναι η δευτερογενής αγορά για τα κόκκινα δάνεια να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων που ρυθμίζει τις σχέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις εταιρείες διαχείρισης και τους αγοραστές δανείων. Βασικό κριτήριο πάντα η εξασφάλιση της προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και η δημιουργία μιας νέας αγοράς των ομίλων αγοραστών δανείων και πιστώσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή η αγωνία και ανησυχία των επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο για το υψηλό μέγεθος των κόκκινων δανείων αλλά και για αύξησή τους στο μέλλον. Η οδηγία σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή θα δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την αντιμετώπιση από τα πιστωτικά ιδρύματα των κόκκινων δανείων που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς τους και θα μειώσει τον κίνδυνο συσσόρευσης τους στο μέλλον. Ως προς τους δανειολήπτες, αρκείται σε κάποιες τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης και μη δεσμευτικές κατευθύνσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα να εξαντλούν όλα τα περιθώρια για ρύθμιση δανείων. Οι κατευθύνσεις αυτές δίνονται από τη σκοπιά εξασφάλισης των τραπεζών και όχι των υπερχρεωμένων λαϊκών οικογενειών, δηλαδή των ευάλωτων. Από αυτή τη σκοπιά δίνονται και οι κατευθύνσεις στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους να προβαίνουν σε διενέργεια αναγκαστικών εκτελέσεων και πληστηριασμών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, η πρόταση της Κομισιόν που ενσωματώνεται στο παρόνομο σχέδιο είναι μέρος της πρότασης της Τραπεζικής Ένωσης. Δηλαδή, αυτοί που είναι ευνοούμενοι, αυτοί προτείνουν, αυτά μας φέρνουν να ψηφίσουμε. Στόχο η παροχή εγγύησεων και εφαρμογής διαδικασιών ελεγχόμενης χρεοκοπίας διάσωσης τραπεζικών ομίλων με χρήματα των εργαζομένων από τους εθνικούς και το ευρωενωσιακό προϋπολογισμό. Προσαρμόζει την ευρωενωσιακή νομοθεσία σε διεθνή πρότυπα που συμφωνήθηκαν με τους συμπεριελεστικούς συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την Επιτροπή της Βασιλείας για Τραπεζική Εποπτεία, για τη θωράκιση στήριξη του χρηματιστικού κεφαλαίου και αντιμετώπισης της κατάρρευσης πραγματοποιημένης ή επικείμενης χρηματοπιστωτικών ομίλων. Παίρνοντας πάντα υπόψη την εκδήλωση οικονομικής κρίσης, την αβεβαιότητα για την κερδοφορία του σε συνθήκες πολύ οξυμένων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και τριγμών που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις στη Ρωσία, η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με Κίνα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ρευστή κατάσταση με πρωταγωνιστή το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επιχειρούνται με την εφαρμογή διάφορων εξαιρετικά πολύπλοκων τεχνικών κανόνων που προβλέπει ο κανονισμός, η ουσία όμως παραμένει. Προστασία και διάσωση μεγάλων στρατηγικής σημασίας χρηματοπιστωτικών μονάδων, ώστε να φυλαχτεί η καπιταλιστική λειτουργία του χρηματιστικού κεφαλαίου και της καπιταλιστικής οικονομίας στο σύνολό τους, από τον κλονισμό της λόγω κατάρρευσης μεγάλων χρηματιστικών ιδρυμάτων.
Πάντοτε όμως με χρήματα των εργαζομένων. Στο πλαίσιο προστασίας και εξυγίασης των ομίλων εντάσσονται και οι θυγατρικές των ομίλων σε τρίτες χώρες. Βασική λογική, η εξυγίαση, διάσωση μεγάλων χρηματιστικών μονάδων με κρατικό χρήμα, δηλαδή χρήματα του λαού, χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα εξυγίασης, διάσωσης άλλων οντοτήτων και ομάδων στο ίδιο ενοποιημένο τραπεζικό όμιλο. Πρόκειται για μηχανισμό ελεγχόμενης απαξίωσης κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές στους μετόχους των ομίλων και διασφαλίζοντας προστασία των επενδυμένων κεφαλαίων. Στην πράξη, δίνεται το δικαίωμα στους ομίλους να κάνουν καθάριση, φορτώνοντας τα χρέη και τις ζημιές σε μια θυγατρική ή σε άλλη εταιρεία του ομίλου, αφήνοντας το πεδίο καθαρό για τον υπόλοιπο όμιλο. Είναι κάτι σαν δυνατότητα δημιουργίας μιας κακής τράπεζας στα πλαίσια των ομίλων. Ζωντανό παράδειγμα τέτοιας διαδικασίας είναι το παράδειγμα της Alpha Bank, που έσπασε στα δύο, έκανε κεφαλοποίηση με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δίνοντας το περιθώριο σε διεθνή επενδυτικά φαντς να αγοράσουν ξανά φτηνά παύθυνα μετοχές στην ανακεφαλαιωμένη και καθαρισμένη τράπεζα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Έτσι βγαίνουν κερδισμένα τα μεγάλα επενδυτικά φαντς. Δηλαδή σε έναν όμιλο που διασώθηκε και ενισχύθηκε από το κράτος. Πρόκειται για βαθιά αντιδραστικό κανονισμό που καταστρώνει τρόπους και μεθόδους στήριξης του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου με χρήματα από τη φορολογία των εργαζομένων, ώστε να εξακολουθεί η υποστήριξη της κερδοφορίας των ομίλων, σε βάρος πάντα της εργατικής τάξης και των καταπιεζόμενων στρωμάτων. Χαμένοι βγαίνουν εργαζόμενοι και πιθανά και μικρομέτοχοι, αφού αυτοί θα επομίζονται τα βάρη από την απαξίωση του κεφαλαίου, που θα φέρνει εκαθάριση με μειώσεις μισθών, μερισμάτων, κατάργηση δικαιωμάτων και απολύσεις. Σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και στην πτωχευτική διαδικασία, με την τροποποίηση των άρθρων του νόμου 4738 του 2020. Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υπερχρέωσης χιλιάδων εργαζομένων που έχουν οφειλές σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Ούτε φυσικά παρέχεται δικαστική προστασία σε χιλιάδες εργαζόμενους που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους. Με βάση το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, οι οφειλέτες καλούνται πρώτον να χειριστούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες με υπολογιστικά συστήματα που έχουν διαμορφωθεί από τους πιστωτές. Δεύτερον, να προσκομίσουν μια πληθώρα δικαιολογητικών εγγράφων σε ασφικτικές προθεσμίες. Τρίτον, να αποδεχτούν ότι κατά τη διαδικασία αυτή αίρεται κάθε απόρριτο. Και τέταρτον, διατρέχουν τον κίνδυνο να ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας τους και η πρώτη κατοικία τους. Με τις προτινόμενες αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο, τα στοιχεία οφειλών του οφειλέτη θα επικαιροποιούνται όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης, οι βεβαιώσεις οφειλών και λοιπόν στοιχείων του οφειλέτη θα γίνεται αυτόματα με άντληση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς αυτά να μπορούν να αμφισβητηθούν από τον οφειλέτη. Έτσι ενισχύονται οι πιστωτές. Παράλληλα, ετοιμάζεται το έδαφος για τη λειτουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης που θα συγκεντρώσει στην ιδιοκτησία του πληθώρα ακινήτων με φοροαπαλλαγές αλλά και μετάθεση της ευθύνης στον οφειλέτη κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κύριας κατοικίας στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Αλλά και η εισαγωγή του προγράμματος Ηρακλής για τρίτη
φορά μέχρι τέλη Δεκέμβρη του 2024. Αναδεικνύει τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά του στην απαλλαγή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα κόκκινα δάνεια, μέσα από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά, θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, θα υπάρξει παροχή νέων δανείων. Αυτή είναι η καπιταλιστική σας ανάπτυξη, με κερδισμένους στις τράπεζες και χαμένους μέσα από το θάνατό τους των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών. Το ύψος των κρατικών εγγύσεων που θα δοθούν θα είναι περίπου 2 δις ευρώ, και αν εκπέσουν θα επιβαρύνουν το χρέος, δηλαδή το λαό. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε. Τα δύο προηγούμενα προγράμματα, Ερακλής 1 και 2, το ύψος των κρατικών εγγύησεων ανήλθαν στα 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ για συνολικές τιτλοποιήσεις 48 δισεκατομμυρίων. Όμως το εργαλείο εξυγίασης των τραπεζών με τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων με κρατική εγγύηση δεν είναι καινούριο. Βασίζεται στη σταδιακή άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, το σταδιακό ξύλωμα του νόμου Κατσέλη, περιορισμένης προστασίας στην πρώτη κατοικία, ξυλώθηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ήταν όλοι μαζί, και αυτοί που έχουν μείνει και αυτοί που έφυγαν, και αδειοδότησε τα διάφορα funds, τα κοράκια, για να μπορούν να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια και μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο και ποινικοποίηση των λαϊκών διαμαρτυριών. Το Ηρακλής 3 λοιπόν είναι μια από τις σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Επιτρέπει στις συστημικές τράπεζες να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων που έχουν ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο, ενώ θα βοηθήσει και τη μείωση των κόκκινων δανείων στην Attica Bank και την Bank Κρήτια για να γίνει εφικτή μεταξύ τους συγχώνευση και δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου, όπως λένε. Έτσι ετοιμάζεστε να εξοπλίζεστε για το τσουνάμι των δεκάδων χιλιάδων πληστηριασμών και κατασχέσεων λαϊκών οικοκυριών μέχρι το τέλος της χρονιάς και συνεχίζετε. Συνολικά είναι ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο που δίνει απλόχερη στήριξη στις τράπεζες για να εξοντωθούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταψηφίζει.